Οι αγρότες του Παγκαίου συνεχίζουν να αγωνίζονται για τις αποζημιώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποίησαν μία ακόμα συγκέντρωση στην αίθουσα Φρίξος Παπαχριστίδης στην Ελευθερούπολη. Όπως λένε, θα συνεχίζουν να αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα της πληρωμής της προκαταβολής σε όλους, αλλά και του θέματος επιστροφής του 20%. Πραγματικά, είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει serial τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και ακόμα περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες. Δυστυχώς, μπροστά στην αγωνία των παραγωγών και όλων των επαγγελματικών κλάδων που είναι αλυσίδα με την παραγωγική διαδικασία, με τους παραγωγούς, όπως είναι και οι γεωπόνοι και όλοι οι άνθρωποι που δίνουν εφόδια σε αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να καλλιεργήσουν, τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες, όπως λέτε, από πληροφορίες, σε εισαγωγικά, από σίγουρες πληροφορίες, πάλι σε εισαγωγικά, από πολύ σοβαρά χείλη, πάλι σε εισαγωγικά, ότι σήμερα θα πάρθει το de minimis, αύριο θα πάρθει το de minimis, τόσα χρήματα θα είναι το de minimis. Θα ακούμε τα τελευταία 2 χρόνια, δυστυχώς το λέω έτσι. Στο Φάνη Καβάλα, λοιπόν, βρεθήκαμε και μπορέσαμε και συνδυαστήκαμε με περίπου 6 παραγωγούς. Συγκεντρώσαμε ένα πλαίσιο περίπου, μια ομάδα περίπου 400-500 θεμάτων, και σε αυτό το δείγμα, σε αυτό το χωράφι, ας το πω έτσι, 400-500 θεμάτων, διάσπαρτη θεμάτια, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα με το οποίο σιγά σιγά βάλαμε όλες τις εργασίες μέσα αυτά τα 2 χρόνια. Γίνεται αυτό, οι οποίοι άνθρωποι το πληρώνουν και να είναι προετοιμασμένοι για αυτό που έχουν. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν δεν αφορούσαν από την καλαζόντα του καλοκαιριού του 2022, δεν αφορούσαν μόνο την παραγωγή αυτή τη χρονιά, το 2022. Σε κάποια τμήματα τη επαρχία Παγκαίου αφορούν και το φυτικό κεφάλαιο. Και είναι κάτι που το είχαν συζητήσει, αν θυμάσαι, Νίκο, και τότε. Δυστυχώς η πρόβλεψή μας επιβεβαιώνεται. Και ίσως, να το πω και αυτό, τελικά ίσως ήμασταν και πολύ συγκρατημένοι στις προβλέψεις μας, γιατί αυτή η ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο αφορά τελικά μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή σε έκταση που επλήγησαν δηλαδή το φυτικό κεφάλαιο, και δεν θα είναι ικανό άρα και τα επόμενα χρόνια να μπορούν να είναι αυτά τα δέντρα καρποφόρα ή, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν να είναι και καρποφόρα ή να έχουν και την ποιότητα, μια τέτοια ποιότητα αποδεκτή, τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση, που θα μπορεί να πληρωθεί ο παραγωγός. Σίγουρα έχουν αποζημιωθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων για την παραγωγή, επαναλαμβάνω, μόνο για την παραγωγή του 2022. Το θέμα όμως, το μεγαλύτερο θέμα που δημιούργησε το χαλάζι ήταν το φυτικό κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει μία στασιμότητα. Εγώ έχω επικοινωνήσει και με διάφορους φορείς, συναδέλφους που δουλεύουν σε αρμόδιους φορείς και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εδώ από την Περιφέρεια, στο οποίο πραγματικά βλέπω δεν θα έλεγα ότι μάλλον ότι έχουμε καλά μηνύματα του τι θα γίνει με το φυτικό κεφάλαιο.